θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση τους διοργανωτές και να χαιρετήσουμε τις εργασίες του συνεδρίου, αυτού του μαθητικού συνεδρίου. Ως γονείς, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που με αφορμή το συνέδριο, οι μαθητές πολλών σχολείων πήραν πρωτοβουλίες, υλοποιώντας τη βασική κατεύθυνσή του, να δοθεί δηλαδή η δυνατότητα να ακουστεί ελεύθερα η γνώμη τους σε θέματα που τους απασχολούν, να μπορέσουν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης των προβληματισμών τους για τον κόσμο που ζουν και να διατυπώσουν τις προτάσεις τους. Είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα των πρωτοβουλειών αυτών θα είναι εξαιρετικό, επειδή όταν δίνεται δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά, τότε μπορούν να παρουσιάσουν και εξαιρετικά πράγματα. Παράλληλα όμως, θέλουμε να θέσουμε τον προβληματισμό μας για εκείνα τα σχολεία και για εκείνα τα παιδιά, τα οποία δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν στο σημερινό συνέδριο, αν και πιθανόν θα το επιθυμούσαν, με βασικές αιτίες, πρώτα και κύρια, τη χρηματοδότηση των σχολείων, ώστε να υποστηρίζουν τέτοιες δραστηριότητες. Οι γονείς εδώ μέσα ξέρουν ότι για να έρθουν από κάποιες άλλες περιοχές της χώρας, βάλαν το χέρι βαθιά στη τσέπη για να έρθουν και κάποιοι άλλοι δεν το μπορούσαν. Επίσης, έχει σχέση η συμμετοχή με την άθλια υλικοτεχνική υποδομή που στερεί από τα σχολεία, θέατρα, γυμναστήρια, αίθουσες καλλιτεχνικών μαθημάτων, εργαστήρια και απλές ακόμα. Και τέλος, έχει σχέση και με τα προγράμματα σπουδών που είναι γραμμένα για αυτούς που παίρνουν τα γράμματα και από τον νηπιαγωγείο ακόμα καλλιεργούν τον ανταγωνισμό και το κυνήγι των δεξιοτήτων. Τέλος, θέλουμε να πούμε το εξής, ότι αν πραγματικά στους ενήλικες, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στους διοργανωτές αρέσουν αυτά που θα παρουσιαστούν εδώ σήμερα, θα πρέπει ταυτόχρονα και να μας αφυπνίσουν ώστε να διεκδικήσουμε ένα σχολείο που, όπως τα ίδια τα παιδιά λένε, να μορφώνει και όχι να εξοντώνει, που θα υπάρχει ολόπλευρη ζωντανή μόρφωση και μέσα σε αυτό θα μπορούν να χαρούν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά τη μοναδικότητα της παιδικής τους ηλικίας. Να κατακτήσουμε τη δυνατότητα όλα τα σχολεία από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο μέσα από την εκπαιδευτική τους πράξη να εντάξουν μέσα στην εκπαιδευτική τους πράξη, μάλλον να εντάξουν το θέατρο, τη μουσική, τις τέχνες, τον αθλητισμό, όχι μόνο σαν μαθήματα, αυτό υπάρχει σήμερα, αλλά ως διεξόδους έκφρασης, δημιουργίας και ποιοτικής ψυχαγωγίας. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν χέρια μόνο για να γράφουν, αλλά και για να ζωγραφίζουν, να κάνουν γλυπτική, να ταλαιρώνουν με τον πυλό, να χτίζουν, να μαθαίνουν και να δημιουργούν απλές και σύγχρονες μηχανές. Ότι έχουν στόμα για να λένε το μάθημα, αλλά και για να τραγουδάνε και να παίζουν θέατρο. Όλα αυτά τα άκρως απαραίτητα και βασικά κομμάτια είναι κομμάτια μιας υγιούς κοινωνικοποίησης. Γιατί μαζί με την νόηση καλλιεργείται ισότιμα και το συναίσθημα, η συλλογικότητα, η ελληνική, η αποδοχή του διαφορετικού. Και πάλι ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.